Την καλησπέρα μας λοιπόν στον αθλητή της ομάδας Βόλη, τον Βραζιλιάνο Αμαράλ Ντάντε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είσαι καλά? Εγώ καλά, εσύ? Ωραία, ωραία, να είσαι καλά. Μαζί με τον Γρηγόρη λοιπόν στα αγγλικά να μιλήσουμε καλύτερα. Γρηγόρη, είσαι εδώ? Ναι, ναι, ναι. Καλησπέρα λοιπόν. Να μας πει ο Αμαράλ πρώτα απ' όλα πώς είναι, πώς περνάει αυτές οι πρώτες εβδομάδες στη Θεσσαλονίκη και η κατάσταση βεβαίως αθλητικά πώς είναι. Αμαράλ, as a first question, I would like to learn from you, how do you feel in PAOK and in Thessaloniki that first weeks in Greece, and also we would like to ask you some things about your physical condition. No. I'm very happy to start here in Thessaloniki in the PAOK. My condition now is much better than the beginning 1 month before, and I think I'm 60%, you know, my full power, and I think is I'm feel now a good condition for start to play. So and I want to start play more quickly possible. Okay. Μας είπε ότι είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι παίκτης του ΠΑΟΚ, που αγωνίζομαι στον ΠΑΟΚ και που είμαι στην Θεσσαλονίκη. Ναι. Τώρα όσον αφορά στην φυσική μου κατάσταση, η αλήθεια είναι ότι θέλω και εγώ πολύ να παίξω. Είμαι τώρα σε αρκετά καλύτερα από ότι ήμουν όταν ήρθα. Είμαι περίπου σε ένα 60% των δυνατοτήτων μου και νομίζω ότι πλέον είμαι έτοιμος να αγωνιστώ. Έτσι κι αλλιώς κι εγώ ανυπομονώ, θέλω πολύ να μπω και να παίξω με την ομάδα. Να το ρωτήσουμε, Γρηγόρη, όλο αυτό το διάστημα έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει? Δηλαδή, τι συνέβη? Έτσι έπρεπε να προπονηθεί για τόσο καιρό ώστε να είναι απόλυτα έτοιμος και να μπει, ή θα μπορούσε να μπει και νωρίτερα, κατά την άποψή του? Αμαράλ, we have seen that PAOK has announced your transfer 50 days ago. And a lot of fans were waiting in order to see you playing for the team. But you weren't ready. Can you tell us, in your opinion, if you should wait in order to play later with the team, for example, in the next game of PAOK? Was all that preparation these weeks right? You should wait before you play? Look, no, I'm when I come here, I'm not so full power in my condition, and I think I work too much this last week for start to click to more quicker possible to start to play, and I think because tomorrow we have one big match against Panathinaikos. And I think I'm ready now to start to play, and because I want it. For me, it's very very difficult to stay outside to curve to see my team players, you know, and it's, for me, it's not easy, and I want I start to my job, my work, and I want to start to play for the fans. So you must have that preparation all that weeks in order to be available now. Sorry? So you must have the preparation all that previous weeks in order to be ready now. I'm ready to play. Okay. Μας είπε ότι σίγουρα όταν ήρθα δεν ήμουν τόσο δυνατός όσο είμαι κανονικά και όσο θα έπρεπε να είμαι για να μπορέσω να αγωνιστώ. Δούλεψα σκληρά αυτές τις εβδομάδες, είναι 4-5 εβδομάδες που έκανα ό,τι μπορούσα για να έρθω σε καλύτερη κατάσταση, και είναι θετικό ότι πλέον και εγώ νιώθω καλά και νιώθω έτοιμος. Νομίζω ότι πλέον μπορώ να βοηθήσω την ομάδα, ξεκινώντας και από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό το αυριανό. Νομίζω ότι μπορώ να συμμετέχω κανονικά. Και γενικά μας είπε ότι είναι σημαντικό το γεγονός ότι και ο ίδιος πλέον έχει φτάσει σε μια κατάσταση που μπορεί να αγωνιστεί και να δώσει πράγματα στην ομάδα. Θυμίζω ότι είναι μαζί μας ο Αμαράλ Ντάντε,
λίγο πριν τον δούμε να ξεκινάει να παίζει με τον ΠΑΟΚ. Αλήθεια, Γρηγόρη, πώς βλέπει την ομάδα του ΠΑΟΚ, την πορεία, την προσπάθεια των συμπαιχτών του στο ελληνικό πρωτάθλημα αλλά και στην Ευρώπη, χωρίς τον Γκόμες, χωρίς τον Ανδρεάδη σε κάποια παιχνίδια, χωρίς τον Ντάντε, πώς τους βλέπει? Αμαράλ, you are a very experienced player and this is very important for us in order to have your opinion. You have the ability to see some games of ΠΑΟΚ working with a team but not playing with a team and you can see the games from outside. In your opinion, how do you see the players of the team react without the help of you and also without the help of Gomez, who is a very important player of the team? No. This team, one team, we start, you know, 12 players, 14 players. One player and also two players don't win. Win some games, but not win the championship, you know. And I saw outside one team is very, very close, you know. This is good because they want help everything, you know. And they also have another big players to help this for experience for inside the team. And hope found one solution for put more experience in this team for start now. Okay. Μας είπε ότι ένας ή δύο παίκτες δεν μπορούν να κερδίσουν τα παιχνίδια για την ομάδα. Μπορούν να κερδίσουν μόνο με μονομένους κάποιους αγωνές, να δώσουν το κάτι παραπάνω στην ομάδα, αλλά σίγουρα δεν μπορούν να κερδίσουν το πρωτάθλημα. Αυτό που βλέπω εγώ στον ΠΑΟΚ είναι ότι υπάρχει μια πάρα πολύ δεμένη ομάδα, μια ομάδα στην οποία ο ένας βοηθάει τον άλλον. Υπάρχουν αρκετοί έμπειροι παίκτες στην ομάδα έτσι κι αλλιώς, προφανώς εννοώντας και άλλους παίκτες εκτός από τον ίδιο και τον Γκόμες, που και αυτοί οι έμπειροι βοηθούν πάρα πολύ τους συμπαίκτες του. Η ομάδα δουλεύει πάρα πολύ καλά και ελπίζω ότι από εδώ και στο εξής και με τη δική μου προσπάθεια και με τη δική μου συμμετοχή θα μπορέσω να βάλω κι εγώ παραπάνω στοιχεία και περισσότερη εμπειρία σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η ομάδα. Πώς φαντάζεται λοιπόν αυτό το δεύτερο κομμάτι της σεζόν ή και το τελείωμα, τι ΠΑΟΚ να περιμένουμε εφόσον επιτέλους καταφέρει η ομάδα να είναι πλήρης? So, Amaral, can you imagine, can you predict the condition of the team after January, for example, when the team will have also you and we hope also Gomez? Can you tell to the fans what should they wait from the team after 1 month, for example? Would you be more ready? No, for sure. I will be more ready and also hard. And hard Gomez work, you know, too much to like me. He want to start in the to start player, you know, more fast and in the possible to help our team because we need too much the hard Gomez. Also me because when we start to play, we start more. You know, you your condition is good, and I hope me and the Gomez stay 100% and continue until the end. Okay, so you are positive for the team and his goals? Of course, we have the positive everything. Okay. Μας είπε ότι είμαι θετικός και για την ομάδα και για την δυνατότητά της να πετύχει τους στόχους της. Σίγουρα θα είμαστε πολύ δυνατοί και πολύ καλοί. Όπως και εγώ, έτσι και ο Γκόμες αυτό το διάστημα δουλεύει πάρα πολύ γιατί θέλει και αυτός πολύ να αγωνιστεί και να επιστρέψει. Είναι σημαντικό να προετοιμάζεις, δεν πρέπει παίξεις, αλλά όταν ξεκινήσεις να αγωνίζεσαι αυτό σε βοηθάει ακόμα περισσότερο να βελτιωθείς και να έρθεις σε καλύτερη κατάσταση, οπότε με αυτόν τον τρόπο θα είμαστε και εμείς καλύτερα και νομίζω ότι θα είναι πολύ δυνατή η ομάδα. Άρα καταλάβαμε ότι και αύριο βεβαίως θέλει να παίξει αυτό το πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι, το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, είναι στο χέρι του προπονητή. Γρηγόρη, πρέπει να το ρωτήσουμε, το ζητάει και ένας φίλος, πόσο μεγάλο είναι το σοκ ενός αθλητή Βραζιλιάνου που μαθαίνει αυτή την τρομακτική είδηση
για το αεροπλάνο που έπεσε και για τους ποδοσφαιριστές, για όλο το team της ομάδας της Απεκοένισε. Τι έχει να μας πει για αυτό, τι μαθαίνει και εκείνος? Amaral, all of us are shocked here in Greece according to what have happened with the team from Brazil. And you are a Brazilian, and we would like to ask you how you feel about that, and if you have something more according to the information from your country. And it's big catastrophe yesterday. All the Brazilian, all the Brazilian people, Brazilian fans, and Brazilian players, our government, everything is very, very bad. It's big. I don't know. I can't say the words, you know, for this tragedy before yesterday. I think only about this the family players, you know, because many players, many is young players, and many is have the small, you know, daughter and son. I think about this for wife, children, son and daughter. This tragedy is take, you know, too much your heart, kill your heart, our heart, you know, for the Brazilian people. And we must do trust in our God, and I hope the best this family, this people. Ωραία, να τον ευχαριστήσουμε, να του ευχηθούμε καλή σεζόν. We would like to thank you for all that conversation, and whatever you wanted that season, to be ready and help out. Thank you very much. Thank you. Thank you, bye.